Οι ελαιοπαραγωγοί σε κάθε γωνιά της Μεσσηνίας μετρούν τις πληγές τους μετά τα φαινόμενα του καλοκαιριού και τους μακράς διάρκειας καύσωνες που έπληξαν τις καλλιέργειες. Οι ζημιές είναι μεγάλες και στην περιοχή της Μεσσήνης, όπου ήδη έχει προχωρήσει η πρώτη καταγραφή. Τις τελευταίες εβδομάδες ήταν πολύ έντονο το φαινόμενο σε κάποιες περιοχές να έχει υποστεί πολύ μεγάλη ζημιά ο ελαιόκαρπος, σε σημείο που να μην επανέρχεται, άσχετα αν ακολουθήσουν βροχοπτώσεις την επόμενη περίοδο. Αυτό αφορά κάποιες περιοχές του Δήμου Μεσσήνης, όπως είναι η Δημοτική Κοινότητα Καλογερόραχης, η Δημοτική Κοινότητα Βαλήρας, Πέριξ της Δημοτικής Κοινότητας Ανδρούσας, Κοινότητες, το Μάνεση, Λευκοχώρα. Ο Δήμαρχος, ενημερώνοντας το σώμα σχετικά με αυτές, ανέφερε πως φέτος η παραγωγή θα είναι μικρότερη και οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην διεκδίκηση αποζημιώσεων για τους παραγωγούς. Είχα επαφή με τον διευθυντή του υποκαταστήματος ΕΛΓΑ Τρίπολης, που τις προηγούμενες ημέρες περιόδευσε στα χωριά αυτά του Δήμου μας και πραγματικά διαπίστωσε ότι στα χτήματα τα οποία δεν ποτίζονται φυσικά, στις περιοχές που δεν έβρεξε καθόλου, που δεν είναι ποτιστικές οι ελαιές, έχουν προσανατολισμό ανατολικά και τα εδάφη είναι ελαφρά, δεν είναι συνεκτικά. Δημιουργήθηκε αυτό το φαινόμενο, η ελιά να έχει σταφυδοποιηθεί, να έχει αφυδατωθεί, να μην έχει σάρκα καθόλου και να μην επανέρχεται. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει μια μειωμένη παραγωγή στις συγκεκριμένες περιοχές, αλλά θα υπάρχει και πρόβλημα στην επόμενη περίοδο, αφού δεν θα υπάρχει φυλική επιφάνεια για να έχουμε καλλιέργεια την επόμενη περίοδο. Είναι σε καλό δρόμο ότι αυτή τη στιγμή έχει γίνει, είδανε τη ζημιά, το μέγεθος θα προσδιοριστεί από τις υπηρεσίες και εμείς ό,τι που μπορούμε να πιέσουμε και να τεκμηριώσουμε ότι πράγματι η ζημιά είναι μεγάλη. Μετά την ενεργοποίηση των υπηρεσιακών παραγόντων του ΕΛΓΑ, προσμένεται η εκτίμηση των ζημιών. Εγώ ενεργοποίησα τις υπηρεσιακούς παράγοντες του ΕΛΓΑ. Όπως είπα, έχει γίνει καταγραφή. Το φαινόμενο αυτό το παρατηρούν σε όλο το νομό, γιατί για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε χρηματοδότηση μέσα από τις κρατικές οικονομικές ενισχύσεις, πρέπει η ζημιά αυτή, η οποία δεν αφορά τον κανονισμό του ΕΛΓΑ, σαφώς, θα πρέπει να αναζητηθεί χρηματοδότηση μέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω των κρατικών οικονομικών ενισχύσεων, την πολιτική σχεδίαση εκτά των αναγκών, ως γνωστό. Θα γίνει καταγραφή της ζημιάς σε επίπεδο νομού και αν διαπιστωθεί ότι η ζημιά είναι στο 30%, θα μπορέσουμε να συνταχθεί φάκελος από τον ΕΛΓΑ, εισήγηση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και περαιτέρω διεκδίκηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ακόμα όμως νωρίς, το πρόβλημα είναι μεγάλο σε μερικές περιοχές, αντικειμενικά είναι μεγάλο. Θα το παρακολουθούμε και την επόμενη περίοδο και θα είμαστε σε πολύ καλή συνεργασία με το